Καλησπέρα σας από το Κλοπεστέρι ξανά. Είμαστε κοντά σας για να περιγράψω μια πολύ έτσι σημαντική αναμέτρηση με την κατηγορία Studio Development. Το μάγκαζιν είναι η Leaky και η Retro Faces. Η Retro Faces είναι πρώτη σχολή του Studio Development και η Leaky είναι τεταρτή. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο ντέρμπι στο παιχνίδι. Τότε είχαμε και το πρώτο σχολείο που ήταν εδώ και μήκαν από τον Κούβελα, ο οποίος τώρα στην επίθεση είναι οι διατροπέτσες και οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ με τον Αλέξανδρο Βασιλιάδη, που έχουν πάρει αρκετές μπάλες. Πρώτο το άστοχο για τον Bourbon. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στο παιχνίδι μας. Ο Πάτρας, άστοχος, και το 0-0 παραμένει. Το πρώτο είναι και 10 που παίζει ο Σάββας. Οι Retro Pacers είναι σε σημαντικό ζώνης. Είναι Σάββα, έρχεται όλη την προσπάθειά του. Στο τέλος της εξής των Pacers. Εκεί παραμένει για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Κερδίζουμε με 0-2. Λίκη ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το σχολείο, είναι ακόμα άσπερ στο παιχνίδι. Thank you.
Μπαλάς από τη γωνία. Να πουθενάς τώρα λίγο το παιχνίδι μας. Και φιλές και το πάθος αρχίζει και γίνεται και πιο έντονο. Είναι κατά πόσο θα δείξουν οι Ρεκο Πέιζινγκ, γιατί είναι μόλις περιφέκτες και είναι άγνωστο αν θα πει κι άλλος. Εδώ θα εξοχίσει με τη σειρά του, 7-10 και αυτό το πρώτο time-out αναμέτρησης. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας, 7-10 το σκορ. Ωραία, πάση από τον εξαιρετική συνεργασία, ενέργεια. Τα 12.
διάβολες. Thank you.
Χάρας. Το 13-20 παραμένει. Οι Λύκοι δεν έχουν το παιχνίδι να αφήνουν τους προπέιτες να είναι τόσο έτσι άνετος αν έκανε το παιχνίδι. Καλό κομπιτήριο τώρα. Βέλλας, να στο πω. Ο Πάτρας για τρεις. Καλάθι, εύκολο εδώ. Ξανά για τρεις, να το πω. Λίγη πάντα στο έδωτο ότι έχουν περισσότερη ενέργεια και είναι λογικό. Ξαναλέω ότι είναι 15, γιατί δεν είναι 5, είναι μόλις πριν, δεν έχουν αλλαγή. Κρίσης, πλέβει ο Πάτρα. Μειώνει σε 18-23 time out για τους Retro Papers. Καλή άμυνα ήταν από τους υλίκους όμως οι Pacers σκόραν και ξεκόλλησαν ελαφρώς. 18-26 με το Ford. Περνάει δυναμικά, δεν θέλει καλάθι. Πάρα, σήμερα πιο πίσω από τις πολλές, είναι εύστοχος. Καλά
28-28. Στο συν 10 ξανά η Retro Pacers. Λάθος από τον Σάβα. Γκάρα, τον κυριασμό. Το αριστερό, σπαράρι. Κουβέλας, μόνος του. Out για τους γλυκούς και το εμείο να θέλει 3 λεπτά για τη λήξη του. Θέσαμε ξανά στο παιχνίδι μας με τον Πάτρα να παίρνει ένα σκοτωμένο σουτ και ζητάει και συγγνώμη από τους παίκτες του. Σιλιάδης, ελαστικό φύ. Κούβελας, Άρης ο Σάβας για 3, καλό φέλεχο, ευστοχή. 5-30. Με το ταπνιδάκι για πάρα σε ευστοχή. Οι Retro Pacers βρίσκονται από να χαμηλώσει το λίγο. Εδώ καρατάς ο Αλέξανδρος Ευκόγησε, 27-32. Θα πάρει κι άλλο, όχι. Πού μπορεί να παίξει καλή άμυνα. Το ζήσεις, πίθεμα. Περιμένει να περάσει ο χρόνος. 5 χρόνια για την λήξη του χρόνου. Το βούλιο για 3. Άστοχος και αυτό θα είναι το σκορ. Δεν θα παραδείξουμε σε κανένα σημείο του αγώνα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο. Ανυπομονούμε για να δούμε τη συνέχεια. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό το τέλειο που παρακολουθούμε εδώ στο γήπεδο Κάρβουνο στο Περιστέρι. Ακόμα εδώ σε στάπηρε το σκύτο μου, είπα να δεν το κάνει το Χαντέρι. Νομίζω 30-34 είναι το σκύτο υπέρ των πρωτοπόρων Retro Pacers, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 16-1. Μιλάμε για τους τρεις πιο πάνω. Λοιπόν, μια σφαρή για τρεις. Θα το κάνουμε στο Βασιλιάδης. Θα αρχίσει.
στο ημίχρονο δεν έκανε καθόλου ζεστάμα οι Pacers και δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι υπέρ τους ή όχι. Θα δούμε. Εκ του αποτελέσματος που γίνονται όλα, ο Κουβέλας, το Σπίση, Καρακώστας, ο Πάτρας, κοιτάκι το χρονόμετρο, Καρακώστας για 3, πολύ κακό σουτ. Ο Σιλιάδης πέφτει για να πάρει το rebound δείγμα θα πάνει, δείχνει ότι θέλει το παιχνίδι και αυτός και οι παίκτες του και καλά κάνουνε. Ο Γάρας, το σουτάκι ήταν διάμεσο, είναι άστοχος. Ωραία, πάσα, πάρα πολύ ωραία. Πολύ όσο τη φάση ο Χαραλαμπίδης. Κέρια πάσα. Με Καρακώστα στο σπέκτη. 32-34. Στο Δούλου. Καλή άμυνα, 32-37. Δύσκολο σουτ. Ο Πάτρας από τη γωνία, βιαστικό, δεν βρήκε καν Στεφάνη μπάλα. Στο Δούλου, ο Ζήσης. Ακόμα διάβαζε τη σκέψη του Ζήση και έκανε το τρέψιμο. Ή το deflection να μαθαίνετε, ο Ζάβας για 3, άστοχος. Κουβέλας, άστοχος, Βασιλιάδης, και ο Ζάβας με το 6 θέλω, θα πετύχει το καλά, 34-37. Τα που οι ηλικοί έχουν εκκλησιάσει. Έχουν κάνει καλύτερο ξεκίνημα, είναι πιο φρέσκοι. Και έκανε και υποφέρω να σύνει, να το πούμε γι' αυτό. Λιάδης, έκανε φίλες, πολύ ζωγέ. Κουβέλα, θα το πάρει αυτός. Βάλε κάτι το Καλαμπίδη, Καλαμπίδης πήρε το επιθετικό. Καρακώστας, ωραία κίνηση, δεν παίρνει το στο καλάθι. Και το Γάλλας εδώ πήρε το φάουλ. Ήταν η Pacers σαν διαφορετικό όμως. Δεν νομίζω να συνέβη κάτι τέτοιο. Το γαλάβο! Καλό σουτ! Ανάσα 36-40. Οι Pacers δεν παίζουν καλά φυσικά. Τους βγαίνει κάπως την μπάλα στα χέρια μας. Ένα τρίποδο του Τουρκών και ένα από τον Γιωργάρα τους βγάζει κάπως από την πίστη. Κουβέλας από τις βολές. Αστοχός. Σπαγιάρισε, θα λέγαμε, την μπάλα στον Μουσάβα, ο οποίος τελείωσε τη φάση, 38-40. Ο
μία έτσι διακοπή, συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Καρακώστας του δίνει φανερά ο Γιώργαρα, αυτός ο τόμος δεν το έχει κυρί, Καχρημάνης. Τελείωσε η επίδεση για τους Λύκους, δεν το είχαν καταλάβει. Ο Γρόσος, ο Κούβελας, εύστοχος, 40 όλα. Σοφάρισαν οι Λύκοι. Είναι και ψυχολογικό άθλημα το μπάσκετ, όσο κυνηγά συνέχεια, ακόμα και δεν είσαι κοντά, σου είναι την ψυχολογία. Οι Λύκοι πλησιάζουν, όμως δεν έχουν περάσει μπροστά από μέχρι του Σουλιού. Καχρημάνης, Καρακώστας, ωραία πάσα. Βάλε ένα για τους Pacers. Αστοχή εδώ οι Pacers. Ο ρυθμός βέβαια, επειδή οι Pacers είναι παίκτες που τους βολεύει, καθώς και η Λίγκη δεν είναι ομάδα που τρέχει πάρα πολύ. Άρα από αυτό το σημείο τους συμφέρει τους Pacers. Το Καχρημάνη σε φτωχή στο τίποτο και έχουμε την ανατροπή 44-43. Γκολ φάουλ από τον Βασιλιάδη που πήρε την μπάλα. Τα έβαλε την όλη τη φρονταλή των Λύκων. Τελικά ευτόχησε 44-45. Μια βολή δώρο. Λεπτά έμειναν για την τρίτη περίοδο, 44-45, το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Κάρβουνο. Κουβέλλας, Καρακώστας, με ένα περίεργο στυλ, πάλι θα κάνει το Χατήρι. 46-45. Πάλι στον Βασιλιάδη. Άτσαλο το τελείωμά του, Βασιλιάδης πήρε το επιθετικό. Αστόχησε. Θα δέξει το τεπέτε και ένα που λέει και τώρα έχουν την ευκαιρία να αυγατήσουν, να το πούμε έτσι, το προβάδισμά τους. Κώστας. Τα 8-45, το momentum μείνε με τους Λύκους. Σας είπαμε και πριν ότι έχουν μπει πολύ καλύτερα στην τρίτη περίοδο και αυτό αποτυπώνεται και το σκορ. Thank you.
δεύτερο τρίποντο με ταυλό για τους Pacers. 48-48. Μόνο τρίποντα έχουν βάλει οι Pacers σε αυτό το δεκάλεπτο και ένα καλάθι ο Βασιλιάδης από το ζωγραφιστό που λένε. Κούβελας εντελώς μόνος του, αστοχή. Σάββας πήρε το εκπληκτικό rebound, δεν κατάφερε να τελειώσει η φάση. Έχασε ένα οικονομικά εύκολο lay-up. 10 δεύτερα για το παιχνίδι μας. Θέλει να περάσει, θα βγάλει έξω, ζήσει πια τρεις. Φάουλ, τρεις βολές. Καθημάνης, κακό φάουλ. Και ένα ευκαιρία για τους Pacers να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Pacers είναι μπροστά με τρεις πόντους. Βασιλιάδης θα γυρίσει όμορφα, θα χάσει όμορφα καλάθι. Ήταν σωστή η επίθεση των Pacers. Έφτασε το φιλό τους, τον βρήκανε. Αυτό γύρισε όμως, θα πήγαινε το καλάθι. Ριμάνι. Κακή ενέργεια, διαστική. Νομίζω ήταν ο μαλαφάστο. Προχωράμε, 48-51. Δεν ξέρω ποια ομάδα βολεύει το να πάει λίγο πιο γρήγορα. Σίγουρα ο Τιλίκη δεν είναι γρήγορη ομάδα. Ωραίο το give and go, Bourbon για 3. Έστωχο! Τα τρίποτα κάνουν δουλειά για τους Pacers, 48-54. Οι επιθέσεις των Pacers ήταν για σεμινάριο. Έξαξαν το ψηλό του εκείνο σα στόχο, όμως βγήκε η φάση. Και τώρα με ένα ωραίο give and go ανάμεσα σε Βασιλιάδη και Γιωργάρα. Μπουρμπόν βγήκε μόνος του και στόχησε. Σάββας, Airball. Από τη γωνία για 3. Κούβελα στη σκέψη και δεν το πήρε το σουτ. Κούβελα είναι εντελώς μόνος του, θα το πάρει το σουτ και καλά το κάνει. 51-54. Να η απάντηση του Κούβελα στο τρίτο τώρα του πάνω του. Λεπτά θέλουμε για τη λήξη του παιχνιδιού. Σάββας θα περάσει. Κάνει το λάθος. Έφαγε και μια παρατήρηση από το στέκ του τον Κούβελα. Χρυσοδούλου. Βασιλιάδης. Ωραία, άντε τώρα θα παίξει. Τον Δρόσο, θα κρύψει την μπάλα. Σάββας. Θα τελειώσει τη φάση μπροστά από τον Ζήση, 53-57.
αριστερό, θα πω την μπαλά. Το ταπλό, εξαιρετική ατομική ενέργεια. Πάτρα, όμως το επιχείρησε. Είναι τώρα μόνο το Πάτρα, πρέπει να σουτάρει, θα σουτάρει. Και θα ευστοχίσει. 56-59. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα οι Pacers θα αφήσουν λίγα σουτ παραπάνω, καθώς και οι δυνάμεις τους δεν είναι και πάρα πολλές. 6,5 λεπτά για το τέλος. Και το ντέρμπι καλά κρατεί. Καρακώστας, μετά από τον Βασιλιάδη. Λίγο έλλειψη να γίνει εδώ το λάθος για τους Pacers. Και να η ευκαιρία του Λίκου είτε να μειώσουν αυτό το ένα από το είτε να σοφαρίσουν. Εδώ ο Σάβας θα περάσει, θα ευκαιρίσει 58-59 και τα εμάδια του Pacers. Στρέφουμε πάλι στο παιχνίδι 58-59. Ζήσεις, θα το σπίθει. Να η ευκαιρία τώρα για τους Λίκους να περάσουν εκ νέου μπροστά. Σάββας, η πάσα όμως δεν το πλήρωσε η ομάδα του, Καρακώστας. Το κατάλαβε ο Βασιλιάδης και έπεσε έξυπνη άμυνα. Ο Ζήσης, δεν απαντήσω, στο Ζούλου. Σε γραμμή, ναι. 4-46 είναι το τέλος. Αγωνία. Ο Μάτς παίζει στα ίσα. Πάτρας. Κούβελας. Λίγο μέσα στο τρίποντα αστόχησε. Κουρμπόν πήρε το rebound. Γεωργάρας. Δεν νομίζω να πάει ένας απέναντι σε τρεις. Φιλιάδης, θα πάρει το φάουλ από τον Δρόσο. Έχουμε δώσει το φάουλ Λίκη, διότι είναι το πρώτο φάουλ που έγινε σε περίοδο. Πάρουν το προβάδισμα.
όλα. Αυτή η ενέργεια από τον Γιωργάρα. 59 όλα, με συγχωρείτε. Βασιλιάδης. Πήγε να περάσει μια πολύ όμορφη ασίστε στον Μπουρμπόν όμως. Παρνευλήθηκε ο Καρακώστας. 8 δεύτερα για την εκδοχή του Πέισερ. Μπουρμπόν για 3. Άστοχος, το σκορδούν και το rebound. Το πάτη Βέλας είναι υπερβολικά έλεγχος, όμως δεν πήρε το σουτ. Κακή ενέργεια εδώ από τον Καρακώστα. Βίσης. Λέβαια δεν έχει μόρεση. Παίξουμε γρήγορα. Ο Βίσης θα περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ, δύο βολές. Για τη λήξη, 120 δευτερόλεπτα αν θέλετε. Μπήκαν στην λεγόμενη Καραντζάιν. Πάτρα για 3, άστοχος. Γρήγορο σουτ χωρίς κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Πάντως η άμυνα των Pacers δεν κουράστηκε. Άμα μπει καλά, στο νομίζω θα πάρουμε και τα άμυνα την λίγη. Αν μπει καλά, στο μεγάλο σουτ, 95 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, time out. Αυτός το εστιβολή της τεχνικής ποινής, ο Ζήσης για τον Μαρτυρίες, 59-64, 1-35 για το τέλος της σπουδαίας αναμέτρησης. Για να δούμε αν η λήξη είναι 7 ψυχή. Πρέπει να σκουράνω όπως είπε εδώ για να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Πάτρας, Κουβέλας, δύσκολο σουτ, άστοχο. Πάλι εδώ ο Βασιλιάδης, κάτι εκεί παραμένει για τους Λύκους. 94-90. Η ζώνη συνεχίζεται. Καρακώστας, όχι, 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 ήταν πολύ κακή επιλογή. Χριστοδούλου, Γιωργάρας, έγινε το λάθος. Έκλεισε την μπάλα ο Σάβας. Ο Ζήσης έκλεισε την μπάλα, ο Ζήσης. Πολύ σπουδαία άμυνα. Και τώρα θα το κυνηγήσουμε για να κάνουμε φάουλ, ναι. 54 δευτερόλεπτα. Δύσκολα θα χάσουν αυτή τη νίκη οι Retro Pacers. Θετικό φάουλ εδώ από τον Γιωργάρα. 53 δεύτερα. Υπάρχει ακόμα χρόνος για τους Λύκους. Έχουν τρεις επιθέσεις ακόμα αυτό το παιχνίδι. Δύο είναι για τους Λύκους. Για να μην θα κάνουν Κούβελας για τρεις. Όχι, όχι, είναι άστοχο. Airball και εδώ θα ξεκινήσουν τα φάουλ. Πιέσε.
Παπαδούλου, εκείνος θα προλάβει την μπάλα. Ξέρω γιατί εκεί δικιά με φάουλ. Ροδάρα, Κωνσταντούλου για τρεις από τη γωνία. Για 3, με εύστοχο στα 2-67, 16-4 για τη λήξη της αναμέτρησης και λάθος πάσα από τον Βασιλιάδη. Καραϊλίκη, Καρακώστας, Καχρημάνης, εξοχής 64-67, 9-4 για τη λήξη και τώρα να προχωρηθεί να γίνει και φάουλ. Τα ακόμα 9 για τη λήξη, 64-67. Το να στοχίσει τουλάχιστον σε μία βολή. Για να πάει για πρώτη 4. Airball. Χριστοδούλου, δεύτερη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Για να δούμε τι έχουν οι λύκοι του παρέντρα τους. Έγινε το φάουλ, 3 δευτερόλεπτα. Αλήθεια, 3,4 δευτερόλεπτα, 64-67 με τον Metro Pacers. Για να δούμε τι έχουν σκαρφιστεί οι Λύκοι. Πας και οδηγήσουν το μάτς στην παράταση, ακόμα και με ένα goal foul τρίποντο. Κουβέλας για 3. Εύκοχο! 67-67, ένα δεύτερο για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Φοβερή εξέλιξη, εντυπωσιακή εξέλιξη. Και πιθανότητα θα δοκιμάσουμε σε παράταση time out για τους Pacers. Ένα δευτερόλεπτο για τους Retro Pacers, για να δούμε και αυτοί τι έχουν καθιστεί. Φαντάζομαι ότι κάνουν κάποιο τρελό τρίποντο. Πας και πάρουμε τη νίκη. Γιοργάρα, Σιγιατρή, Κάστοχος, παράταση. 67-67, σε αυτό το μεγάλο που... Μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Κάρδινο. Retro Pacers, νίκη 67-67. Λοιπόν, θα δείξουν οι Pacers. Είμαστε στην παράταση, Χριστοδούλου, Γιοργάρας, για 3, είναι άσπαθο, φάνηκε. Και αποδεικνύονται οι Λύκοι, Κουβέλας, ο οποίος πέτυχε και το σουτ του αγώνα μέχρι τώρα, Τζάμπας. Πολλές εστοχή, 69-67. Ζήσεις, θα κάνει το λάθος, Τζάμπας θα κάνει το κλέψιμο. Πώς έχουν διαδώσει εδώ για τους Λύκους, ενώ μπορούσαν να πατήσουν δύο εύκολους πόντους και έκαναν μία τρύπα στο νερό, Καθημάνης. Μπουρμπών ωραία άμυνα, όμως δεν καταφέρει να κλέψει, Καθημάνης. Πάλι λόγω του φύγει μπάλα, ταξιδεύει, Καρακώστας, κατοχή για τους Pacers. Thank you.
πόντους. Πολύ δύσκολο σου διατρίς, είναι άστοχος, ο Αχιλιάδης πήρε το εκπληκτικό. Παράτασης, έχουν τις περισσότερες δυνάμεις, ψυχολογικά είναι στα πάνω τους, καθώς αυτή η ζωμάτια θα σας έχει στα 7-67. Τα πάντα πάντως δεν είναι έξοδα για αυτήν την φορά. Μπράβο, Λέα! Είναι και αυτός πάρα πολύ κουρασμένος. 2 λεπτά για τη λήξη της 5 λεπτής παράτασης, 73-67. Δύσκολο τρίποντο, είναι άστοχο. Γιοργάρας πήρε το rebound. Τέλο σκορ τώρα η Pacers, Θεοδούλου για 3. Άστοχος. Η Λίκη 75-69 θα πάρουν τεράστια νίκη απέναντι στους 5 Retro Stars. Παθιασμένη ομάδα η Λίκη, έκαναν την ανατροπή 75-69. Πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθήσαμε εδώ στο Κάρβουνο. Η Λίκη παραμένουν σε τροχιά ανόδου. Δεύτερη ήταν στη χρονιά για τους Retro Pacers. 75-69, μεγάλη νίκη σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλό βράδυ σε όλους.